οι γονείς πρέπει να βάζουν τα παιδιά στη διαδικασία του μαγειρέματος, ώστε να είναι και πιο εύκολο για να δοκιμαστεί το τρόφιμα από αυτά. Επίσης, δεν πρέπει να τους επιβάλλουν μια τροφή να την καταναλώνουν, επιβραβεύοντάς τους με ένα γλυκό, όπως και να τους απαγορεύουν μια άλλη τροφή, γιατί το κάνουν πιο ελκυστική αυτή την τροφή για τα παιδιά. Τέλος, πρέπει να αποτελούν και οι ίδιοι γονείς πρότυπα μίμησης σωστής διατροφικής συμπεριφοράς. Από το 2006 έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τα τρόφιμα που κυκλοφορούν μέσα στα κηλικεία και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν δοθεί ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, μπορούμε να μιλήσουμε για το ψωμί που πρέπει να είναι ολικής αλέσεως, όπως και για τα γαλακτοκομικά και ειδικά για το τυρί, που πρέπει να είναι χαμηλή η συγκέντρωσή του σε λιπαρά. Τα κρίσιμα στάδια για την εμφάνιση της παιδικής παξιαρχίας είναι η βρεφική ηλικία, που συνδέεται άμεσα με το βάρος της γυναίκας πριν τη σύλληψη, καθώς επίσης και με τις διατροφικές της συνήθειες. Η ηλικία 6 με 7 ετών, όπου υπάρχει απότομη αύξηση λιποκυττάρων, καθώς και 12 με 13, όπου οι μεταβολές οι ορμονικές επηρεάζουν τόσο την αύξηση των λιποκυττάρων, καθώς και την ανακατανομή του λίπους.